Συνοδευόμενος από τις νότες του μπουζουκιού και με πρώτο πλάνο χορευτές που χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ο διάσημος παρουσιαστής Richard Quest επιλέγει έναν ομολογουμένος πρωτότυπο και σπαρταριστό τρόπο για να δείξει πώς η ζωή των Ελλήνων θα αλλάξει δραματικά στα επόμενα χρόνια. There'll be $40 billion worth of cuts over the next few years. It will affect every part of life. Benefits for the elderly, benefits for those out of work will also be cut. Κάθε πλήγμα και ένα πιάτο που σπάει. Έτσι θα διαλυθεί και η καθημερινότητα ενός λαού που ασφυκτιά από τα νέα μέτρα λιτότητας. In a country where taxes are rarely paid, the taxes are going up. In short, every aspect of Greek life will feel the effects of what's about to happen. Οπλισμένος με χιούμορ, ο Βρετανός δημοσιογράφος του CNN που ήρθε για πρώτη φορά στη χώρα μας για να καταγράψει τις συγκλονιστικές εξελίξεις, θα καταλήξει πάντα με την πολύτιμη βοήθεια των εργαζομένων της ταβέρνας στο συμπέρασμα ότι αυτή που φοβάται περισσότερο είναι η Ευρώπη. Of course, outside this country, the biggest concern will be what happens to the Eurozone. Can the Eurozone and the Eurogroup survive the Greek tragedy? Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο δαιμόνιος παρουσιαστής επιλέγει έναν πρωτότυπο τρόπο για να καταγράψει τα γεγονότα. Μόλις χθες βγήκε ζωντανά στον αέρα του Αμερικανικού δικτύου φορώντας ειδική μάσκα για να μεταδώσει το εκρηκτικό κλίμα από την Αθήνα, υπογραμμίζοντας πόσο αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα. Frankly, for the size of the demonstration, the number of the protesters, I don't think I've ever seen quite so much tear gas deployed in such a small area. It's really quite extraordinary.